Καλημέρα κύριε Δελή. Καλή σας μέρα κύριε Αλατζά. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Τι εικόνα έχετε? Είναι να μιλάμε για ένα επαγγελματικό λύκειο, το θυμίζω στους ακροατές, που φιλοξενεί 1.200 με 1.300 μαθητές, έτσι τα δύο αυτά λύκεια. Ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα, ακριβώς δίπλα από το πολιτιστικό κέντρο, μπορεί να το πει κανείς, της Μονής Λαζαριστών στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Κύριε Ρατζά, νομίζω ότι τα γεγονότα που εξελίσσονται τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη είναι μια υπενθύμηση ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το φασιστικό, με το ναζιστικό θηρίο. Περί αυτού πρόκειται. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιον καιρό περίπου ικανοποιούνταν ο λαός με την απόφαση του δικαστηρίου για τον εγκληματικό, για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, τον εγκληματικό της χαρακτήρα. Όμως αυτό δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Η επαγρύπνηση του λαού, των λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα της νεολαίας. Και καλά κάνει και το τονίζετε. Στην οποία κυρίως απλώνει τα δίχτυα του αυτή η εγκληματική πρακτική. Δεν μπορεί να την πει κανείς ιδεολογία, η εγκληματική πρακτική και η εγκληματική αντίληψη, χρειάζεται από όλους, νομίζω, ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, κύριε Αλατζά, φαινόμενα ναζιστικά μέσα στα σχολεία. Από ποιους γίνονται ανεκτά? Θα σας πω αμέσως. Εδώ, από ό,τι φαίνεται και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται όλο ένα και περισσότερο και τα βλέπουμε και μπροστά στα μάτια μας, ένα ολόκληρο σχολείο είχε μετατραπεί σε ορμητήριο τέτοιων φασιστικών ναζιστικών ομάδων που είχαν μια χαρακτηριστική ευκολία να μπαινοβγαίνουν, να επιτίθενται ενάντια σε μαθητές, ενάντια σε γονείς, ενάντια σε φοιτητές, οι οποίοι ήταν έξω από το σχολείο και έδιναν μια ανακοίνωση, μια διαμαρτυρία, οτιδήποτε. Δημοκρατία έχουμε, ελεύθερη διακίνηση των ιδεών μπορεί να γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό αυτό. Έχουν ευθύνες καταρχήν οι ίδιες οι διευθύνσεις των σχολείων για τα φαινόμενα αυτά. Πολύ μεγαλύτερη βεβαίως ευθύνη έχει η διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και να σας πω και κάτι. Ξέρετε πόσο κοντά είναι, επειδή τυχαίνει να τα γνωρίζω, είναι και η περιοχή μου. Είναι πάρα πολύ κοντά τα γραφεία της διεύθυνσης της δευτεροβάθμιας από το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ. Δεν είναι ούτε 100 μέτρα. Είναι δίπλα, τελείως δίπλα. Mm. Και βεβαίως ευθύνες έχει και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βγάζει κάτι γλυκανάλατες ανακοινώσεις με συμψηφισμούς και εξισώσεις, εξομοιώνοντας τους ναζιστές με την νεολαία στην οποία επιτίθενται. Είναι μια παραλλαγή της θεωρίας των δύο άκρων αυτή. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Αντί να καταδικάσει ανοιχτά και αξάστερα τα παράδεκτα αυτά γεγονότα. Ναι. Και βεβαίως υπάρχει ευθύνη και στην αστυνομία, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί δύο μέρες τώρα, αντί να πάει και να μαζέψει όλους αυτούς, ας μην τους χαρακτηρίσω, όλους αυτούς που με καδρόνια, ξύλα, πέτρες, σουγιάδες, μαχαίρια επιτίθενται, ρίχνει χημικά στους εργαζόμενους, στους γονείς, στους συνδικαλιστές. Είναι πράγματα τα οποία προκαλούν απορίες. Εσείς από την εικόνα, βεβαίως προκαλούν απορίες και θέτουν και σοβαρότατα ερωτήματα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτές τις πρακτικές η ελληνική αστυνομία. Επειδή εγώ το έχω βιώσει και προσωπικά το περασμένο καλοκαίρι στις φωτιές. Δίκιο, ναι. Γι' αυτό σας το λέω. Είχαμε μάθει για την περιπέτειά σας, το υποστήκατε κι εσείς προσωπικά. Βεβαίως και ήταν και από το ίδιο γκρουπ ανθρώπων, με την ίδια ταυτότητα. Το ίδιο είναι, η ίδια αντίληψη. Η ίδια αντίληψη είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δελή. Αυτό που συμβαίνει στη Σταυρούπολη, εσείς επειδή είστε πολιτεύεστε και στην Θεσσαλονίκη, είστε και κάτοικος της Βορείου Ελλάδας, υπάρχει και από τις δημοσκοπικές έρευνες ένα συσχετισμός των αντιεμβολιαστών με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους που είναι πολύ κοντά σαν αυτούς που αναφερόμαστε και κουβεντιάζουμε τώρα. Πιστεύετε ότι είναι μια γενική, είναι ένα, όλα αυτό το
πράγμα, το φαινόμενο της αναζωπήρωσης της Χρυσής Αυγής, του φασισμού, νομίζω, είναι μεμονωμένο, ναι, ή γενικότερο εκεί στη Βόρεια Ελλάδα? Νομίζω ότι δεν πρέπει να το περιορίσουμε γεωγραφικά το φαινόμενο. Άλλο τώρα αν εδώ ή εκεί έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση. Mm-hmm. Πάντως πρόκειται για μια επιχείρηση αναβίωσης, αν θέλετε. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι το ίδιο το σύστημα που γεννά τελικά τέτοιες αντιλήψεις, με τον εθνικισμό, την ξενοφοβία, το ρατσισμό. Το ίδιο το σύστημα αυτό το εκμεταλλευτικό που ζούμε, κυρία Λατζά, αυτή είναι η δική μας η άποψη. Βεβαίως. Είναι αυτό το οποίο γεννά τελικά και αυτήν την εγκληματική αντίληψη, και γι' αυτό θα πρέπει η πιο συνεπής αντιφασιστική πάλι είναι τελικά η αντικαπιταλιστική πάλι. Σας αυτό ευχαριστώ λέμε, πάρα πολύ. Και βεβαίως θα πρέπει όλοι να προβληματιστούν και όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για να μην επιτρέψουμε ειδικά στα σχολεία την εγκατάσταση τέτοιων φασιστικών ομάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία, κύριε Δελή. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.